Κραυγοί απόγνωσης από τους ελαιοπαραγωγούς της Κρήτης, οι οποίοι βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο με φόντο τις χαμηλές τιμές ελαιολάδου και τις μεγάλες ποσότητες κρητικού λαδιού, οι οποίες παραμένουν στα αζήτητα. Το λάδι αυτή τη στιγμή περνάει μια κρίση, όπως οι άλλα προϊόντα, όχι μόνο λόγω του κορονοϊού. Φυσικά έχει παίξει σημαντικό ρόλο, γιατί η χώρη εστίας αυτή τη στιγμή που καταναλώνεται είναι κλειστή. Όμως υπάρχουν και άλλα προβλήματα όσον αφορά το λάδι. Και υπάρχουν προβλήματα γιατί είδαμε προχθές, όπως με τη φέτα, ότι υπάρχουν συνεχόμενες βρίσκουμε νοθείες αυτή τη στιγμή στα προϊόντα αυτά. Προχθές βρέθηκε και στη φέτα και στο ελαιόλαδο. Με αποτέλεσμα λοιπόν ένα αγώνα τον οποίο κάναμε. Βεβαίως, αλλά δεν έχει σημασία αν είναι κρητικό ή ελληνικό. Έτσι, υπάρχουν θέματα τέτοια σοβαρά, τα οποία ενώ κάνουμε 10 βήματα μπροστά, ξαναγυρνάνε πίσω. Οι τιμές του ελαιολάδου έχουν κολλήσει από τα Χριστούγεννα και μέχρι σήμερα. Η μέση τιμή είναι στο 2,60. Έχουν γίνει δύο εμπορικές πράξεις σε όλη την ελληνική επικράτεια. Η μία πράξη αφορά τον ΑΣ Εμπάρου με τιμή 2,81 με 80 τόνους δημοπράτηση, που είναι η πιο ψηλή της Κρήτης, και άλλη μία δημοπράτηση στη Λακωνία με 2,95. Δυστυχώς, υπάρχουν 40.000 τόνοι στα αζήτητα. Άμεσα να ανοίξει η εστίαση, άμεσα να ανοίξουν οι τουριστικές μονάδες. Όλα αυτά που χρειάζονται για να πάει το λάδι καλύτερα, για να αρχίσει η κατανάλωσή του και να δούμε τι θα γίνουν κι εμείς. Οι χρονιές έχουν χαθεί. Ας ελπίσουμε του χρόνου να αρχίσουμε να σηκώνουμε κεφάλι. Η μέση τιμή ελαιολάδου δεν ξεπερνά τα 2,60 ευρώ το κιλό, με το Μύρο Χιλετζάκη να περιγράφει τη δραματική κατάσταση που επικρατεί τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. Και περιμένουμε το άνοιγμα της εστίασης και το Πάσχα, μήπως κινηθεί λίγο η εγχώρια αγορά, γιατί και η ευρωπαϊκή αγορά έχει παγώσει και η αγορά της Ιταλίας, που είναι ο μεγαλύτερος παίκτης στο κομμάτι της εμπορίας, υπολειτουργεί κατά 80%. Τώρα κοιτάνε την ανθοφορία της Ισπανίας. Η Ισπανία ολοκλήρωσε το έτος 2020-2021 την ελαιοκομική περίοδο με 1,5 εκατομμύριο τόνους διάφορων κατηγοριών λαδιού. Και καταλαβαίνουμε ότι εφόσον έρθει η ανθοφορία, όλοι οι μεγάλοι τυποποιητές θα δουν αν υπάρχει ενδιαφέρον στην ανθοφορία και έχουμε βεντέμα, τότε οι πράξεις θα είναι πιο περιορισμένες. Να ανοίξει άμεσα η εστίαση, ζητούν συνδικαλιστές, οι οποίοι ποντάρουν στην εστίαση για την απορρόφηση μεγάλων ποσοτήτων κρητικού λαδιού, ενώ το προσεχές χρονικό διάστημα θα υπάρξουν συντονισμένες προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να γίνει όχι με ευχολόγια, πρέπει να γίνει συνεργασία η οποία θα είναι ειλικρινής, αλλά να υπάρχουν κίνητρα από την πολιτεία σε αυτούς που βάζουν ντόπια προϊόντα μέσα στις επιχειρήσεις τους, είτε αφορά ξενοδοχεία, είτε όλους τους χώρους εστίασης. Για να κρατήσουμε τον τουρισμό μας και να δημιουργηθεί ένας τουρισμός ο οποίος θα είναι σωστός, πρέπει αυτός ο οποίος έρχεται εδώ πέρα στην πατρίδα μας να είναι πρεσβευτής μετά, πηγαίνοντας στον τόπο του, των γεύσεων που έχει νιώσει. Μέχρι τώρα οι γεύσεις που νιώθει ο τουρίστας είναι, δυστυχώς που θα το πω, γεύσεις από προϊόντα τα οποία είναι δεύτερης και τρίτης ποιότητας, διότι υπάρχει ο ανταγωνισμός μέσα στα πλαίσια αυτά, με αποτέλεσμα να φέρνουν προϊόντα τα οποία είναι, συγγνώμη για την έκφραση, να υλοσακούλες. Και πάμε να κάνουμε αυτό το πάντρεμα, να βοηθηθεί και ο ξενοδόχος και από την πολιτεία, αλλά και ο ίδιος ο παραγωγός. Τα προϊόντα που παράγει το νησί μας φτάνουν να καταναλώνονται στο νησί μας. Μόνο 7 εκατομμύρια τουρίστες που ήρθαν τη σεζόν 19, 100 γραμμάρια λάδι να φάνε, καταναλώνουν την παραγωγή της Κρήτης.